Λοιπόν, εδώ είμαστε και με το δεύτερο βίντεο, το πώς ανεβάζουμε ένα κείμενο στη σελίδα του Aibe.info, όπως βλέπετε εδώ πέρα τα παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα πηγαίνουμε στο δεξί, αφού πρώτα έχουμε κάνει login, όπως βλέπετε εδώ, πηγαίνουμε στο δεξί μενού User Menu, Write New Article και μετά έρχεται, θα εμφανιστεί στην οθόνη αυτή η φόρμα εδώ. Στη φόρμα αυτή λοιπόν επιλέγουμε το τίτλο μας, test, γράφω για το παράδειγμα το συγκεκριμένο. Για να εμφανιστεί λοιπόν το κείμενό μας στη μορφή όπως βλέπουμε στην κεντρική, έχουμε το εισαγωγικό κείμενο. Εισαγωγικό κείμενο, αυτό μπορεί να είναι αρκετά, σχεδόν 2 ή 3 προτάσεις. Μετέπειτα μπορούμε να βάλουμε εικόνα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, flash, μπορούμε να διαλέξουμε bold, italic, underscore, τη στίχησή μας, γενικά ψάξτε τα όλα αυτά τα κουμπάκια εδώ πέρα, εδώ είναι τα χρώματα του κειμένου. Όμως για να μπει το κείμενό μας το δεύτερο, αφού έχουμε κλικάρει το διάβασε περισσότερα στην κεντρική σελίδα, θα κλικάρουμε στο περισσότερα. Περισσότερα είναι στα ελληνικά, στα αγγλικά εμφανίζεται σαν read more κουμπάκι. Βγαίνει αυτή η γραμμή εδώ πέρα και μετά συνεχίζουμε το δικό μας το υπόλοιπο κείμενο, το οποίο επιθυμούμε έτσι, και μπορούμε να βάλουμε και πάλι εικόνες, να διαμορφώσουμε το κείμενό μας και πάει λέγοντας. Παρακάτω διαλέγουμε κατηγορία, ενότητα, το οποίο είναι άρθρα κεντρικής, πάντα μα πάντα άρθρα κεντρικής για όλους εσάς. Κατηγορία, εδώ εμφανίζεται αυτόματα το Γκρέγκι, εσείς θα διαλέξετε το δικό σας. Εγώ το αφήνω Γκρέγκι μιας και είμαι ο Γκρέγκι, αλλά εδώ θα βρείτε το δικό σας το nickname, έτσι. Προβολή στην κεντρική σελίδα, να θυμάστε πάντα ναι, για να εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα. Δημόσιο, είναι ήδη, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, και απλά θα βάλετε λέξεις κλειδιά. Δηλαδή, λέξεις κλειδιά που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να βρει το κείμενό μας στο Google. Και είναι πάντα διαχωρισμένες με κόμμα, Aibe.info, Γκρέγκι και μετά, ανάλογα τι θέμα, για το θέμα για το οποίο γράφουμε ή αρθρογραφούμε. Και στο τέλος απλά κλικάρουμε αποθήκευση. Και αυτό είναι.